Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για το Final Four της Κωνσταντινούπολης, κερδίζοντας το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Ανατολού Εφές στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της EuroLeague. Το τελικό 87-72 αποτυπώνει την κυριαρχία του Ολυμπιακού, που βασίστηκε στην πολύ καλή του άμυνα και στη συγκέντρωση που είχαν οι παίκτες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα απέναντι σε μια Εφές που έδειξε να λυγίζει πιο εύκολα από το αναμενόμενο σε μια ιδανική ατμόσφαιρα από 11.000 οπαδούς της πειραϊκής ομάδας. Ξεκίνησαν πιο επιθετικά από εμάς, έπαιξαν πιο δυνατά, διεκδίκησαν κάθε μπάλα και οι περισσότερες από αυτές που ήταν διεκδικήσιμες πήγαν σε εκείνους. Οπότε να παλεύεις για κάθε μπάλα, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Οι Ερυθρόλευκοι μάζεψαν 41 rebound, από τα οποία τα 14 ήταν επιθετικά, έκαναν μόλις 10 λάθη και βρήκαν τις επιθετικές λύσεις που χρειάστηκαν, ακόμα και όταν ο Βασίλης Πανούλης έμεινε χωρίς πόντο στο πρώτο ημίχρονο και ο Πρίντεζης είχε μόλις ένα καλάθι στο ίδιο διάστημα. Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο και το τέταρτο δεκάλεπτο. Στο 30 το σκορ ήταν 67-50 και η διαφορά έφτασε ακόμη και στο σύν 21 για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, να έχουμε οδηγό σε αυτό το παιχνίδι την απόδοση, την καλή μας απόδοση, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε και πιο καλά. Πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε και καλύτερα από τη σήμερα και υπάρχουν κάποιοι τομείς που πρέπει να βελτιωθούν. Το ραντεβού για τους δύο αντιπάλους ανανεώθηκε για την Παρασκευή το βράδυ και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.